Στροφή σε ένα πιο οικονομικό μοντέλο διακοπών κάνουν οι Έλληνες, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα χωρίς να χάσουν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, με τη διαμονή σε εξοχικά να αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή. Όπως έδειξε έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, σχεδόν το 50% θα μείνει σε δικό του εξοχικό ή θα φιλοξενηθεί σε εξοχικό, το 20% θα μείνει σε νοικιαζόμενα δωμάτια, το 7% θα μείνει σε ξενοδοχείο χωρίς διατροφή, ενώ μόλις το 2% θα μείνει σε all inclusive. Την ίδια στιγμή, μερίδα πολιτών δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές λόγω των αυξημένων τιμών που περιορίζουν κατά πολύ τα καλοκαιρινά σχέδια. Παράλληλα, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις κρατούν αρκετούς πολίτες μακριά από τη γεύση των καλοκαιρινών εξορμήσεων. Όχι, δεν θα πάμε διακοπές. Για ποιο λόγο? Λόγω οικονομικών. Επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δύσκολο, είμαστε φουλ από υποχρεώσεις, οπότε δεν νομίζω. Διακοπές θα πάτε? Όχι, λόγω δουλειάς. Εδώ, αν μπορούμε, καμιά φορά καμιά θάλασσα στο Ηράκλειο, αλλιώς air condition. Πάντως, όσοι καταφέρουν να πραγματοποιήσουν μια ολιγοήμερη εξόρμηση, στρέφουν το προορισμό εντός Κρήτης είτε σε άλλο προορισμό της χώρας, ενώ ο κοινωνικός τουρισμός φαίνεται να δίνει μια ανάσα στους πολίτες. Με τον κοινωνικό τουρισμό έβγαλα εισιτήρια, οπότε εντάξει, αλλά είναι φτηνά σε σχέση με άλλα νησιά. Δεν ξέρω ακόμα, Κυκλάδες ίσως. Φέτος είναι πολύ ακριβά η Ελλάδα, δηλαδή είναι προτιμότερο να κάνεις διακοπές στο εξωτερικό. Μάλλον εντός Κρήτης. Ποια οικονομικούς? Μάλλον λόγω υποχρεώσεων. Μια μικρή, ας πούμε, εξόρμηση, πόσο καιρό? Διήμερο, τριήμερο. Διακοπές θα πάμε τον Νοέμβριο, εμείς. Ναι, πού θα πάτε? Ορεινό, Όγκο Τρικάλων, Θεσσαλία, Περτούλη. Και θα μείνετε σε κάποιο ξενοδοχείο ή θα μείνουμε στα δικά μας, γιατί καταγόμαστε από εκεί. Με τα αυξημένα κόστη μεταφοράς και διαμονής να εξανεμίζουν τα εισοδήματα των οικοκυριών, τα μεγαλόπνοα πλάνα διακοπών φαίνεται για αρκετούς να έρχονται σε δεύτερη μοίρα.